ούτε πρωί, ούτε βράδυ, ούτε μεσημέρι, ούτε απόγευμα, δεν ξέρω τι έγινε. Βέβαια τα νέα τα μαθαίνω. Γιατί πια με το Instagram και με το Internet μαθαίνει τα πάντα σαν να είσαι εκεί. Βέβαια. Δεν σου ξεφεύγει κανεί. Βέβαια. Μπαίνει μέσα κατευθείαν. Είχαμε. Τι έγινε. Τι έγινε. Για πες τι έγινε, γιατί είμαι αλλού. Κάποιοι πεινάνε πάρα πολύ, παιδιά. Αυτό ειλικρινά, το ξέρω. Να τρώμε εμεί τι ωραίε πίτε στην Ήπειρο και να σκέφτομαι ότι κάποιοι σκέφτονται ότι και ένα κομματάκι τόσο να βρουν από οτιδήποτε πράγμα, ναι, έστω και ρύζι, θα βογκάνε από χαρά, ειλικρινά τους λυπόμουν. Ναι, σε ξεπερνάει τώρα. Αυτό είναι πραγματικά, πληρώνει το λάθη τους, Ελένη. Ποιο λάθη τους, Ελένη. Πληρώνει το λάθη. Πού πήγες, Πορτογαλία. Τρίμερο. Πού είναι ο Μπριγκάδα. Οι μαχητές έδιωξαν τον καλύτερό τους παίχτη, Ελένη. Αυτός, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, τέρμα αυτή τη στιγμή, όλες οι γυναίκες μιλάνε για τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Θα γυρίσει και στο αεροδρόμιο θα έχουμε σκηνές Euro. Τα κορίτσια μέσα βγαίνει πλάνο του και ακούς. Οχ, καταστραφήκαμε, μην τον δείξουμε. Εντάξει, το παιδί είναι εκτός από σε άλλα επίπεδα. Σκύλος της κολάσεως, παιδιά. Σε άλλα επίπεδα. Σκύλος. Αλλά είχε τα πάντα. Είχε τσακωμούς. Είχε ασυλία. Παιδιά, κοιμούσε, δεν τρώνε. Θα μαλλιοτραβηχτούν. Ναι, ναι. Ξέρεις τι νεύρα είναι να μην μπορείς να φας. Εδώ μας καθυστερούν μισή ώρα να έρθει το φαΐ στην ώρα του και λες Παναγία μου, δεν αντέχω. Και εδώ βλέπουμε ότι αλλάζουν οι στρατηγικές, αλλάζουν τα πάντα. Είναι αυτό που έλεγες πριν για την πείνα. Όταν σε κόβει η πείνα, θα κρατήσεις μέσα ακόμα και τον εχθρό σου, αρκεί να είναι ζωντανός, δυνατός. Ναι, αυτός φέρνει το φαγητό. Και βλέπουμε τώρα τα κοριτσάκια, βγήκαν όλες προτινόμενες, γιατί ακριβώς δεν ψηφίστηκαν οι δυνατοί. Συγγνώμη όμως, αλλά ο Παναγιώτης θυμάμαι ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι μην ψηφίσουμε τα κορίτσια. Είναι πολύ δυνατά. Ναι, να βάλουμε τον άντρα που είναι αδύναμος, ο οποίος έχει αλλάξει τα φώτα στους άλλους. Συγκεκριμένη κοπέλα που είπε πολύ θα θέλετε εδώ νικήτρια του Survivor. Ναι, ναι. Και εδώ τώρα βγήκε και την ψήφισε και είπε ψηφίζω την Ελισάβετ. Να ευχαριστήσω τον Θεό που τη γνώρισα. Δηλαδή λέει κάτι δικαιολογίες που είναι για να τρελαίνει. Αυτό όμω πώ τη γλίτωσε, ρε παιδιά. Οριακά. Ναι, αλλά τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε. Γιατί είναι αυτό που σου λέω, Ελένη. Τους έχει, σου λέει είναι ένα άντρα, θα πάρει μια δοκιμασία. Δεν μπορεί, πεινάμε, πρέπει να το κρατήσουμε. Σε πληροφορώ όμω και ότι οι γυναίκες παίρνουν δοκιμασία. Είναι καθαρά στρατηγική. Είναι αφού είναι στρατηγική, άλλαξαν όλα. Ο Ρέστι Τσάνκ που συγχαρητήρια μιλάει τα καλύτερα ελληνικά του Survivor. Έχω σοκαριστεί με τον Ρέστι Τσάνκ που είναι Κινέζο και μιλάει ελληνικά καταπληκτικά. Μπορούσε να το παρουσιάσει κιόλα. Και είπε ότι οι άνθρωποι. Αυτοί οι δύο έχουν δεθεί, έχουν κάνει ένα team. Ναι, ναι, θέλω εκεί να μιλήσουμε λίγο μόνο για τον καυγά, σε παρακαλώ. Που κλάψαμε από το γέλιο, όχι για τον καυγά. Που χώνεται η φιτιλιά και λέει. Ο Σπαλιάρας. Ο Σπαλιάρας πάει και του λέει: κάτι είπαν οι δίπλα χανταμπάκης και βλακίες. Πώς είναι το χανταμπάκης για τσαμπουκά. Και κάνω Σπαλιάρας, όχι ρε παιδιά, όχι με τσαμπουκά. Ναι, γιατί. Και δεύτερον. Πώς τους έχει κόψει πείνα που πήραν το έπαθλο τυρόπιτα και βγαίνει άλλη και λέει τι θέλαμε και τι φάγαμε μας έφαγε. Μας στέρισε όλο το βράδυ, έχει το στομάχι μας λέει αδειάσει και τρώγοντας την τυρόπιτα. Και παιδιά τρώγοντας τη φέτα οι άνθρωποι αλλάλαξαν έτσι. Μόνο ο Μπό έμεινε στο ύψος, ο Μπό δεν πειράχτηκε καθόλου. Έφαγε φέτα, κοιμήθηκε και ίσα ίσα και ο Μπό δείχνει πιο αδυνατισμένο. Και κάνει και μεγάλο σπλάσμα. Μου φαίνεται ότι φούσκωσε η κυλίτσα του. Ναι, πρίστηκε λίγο. Παιδιά, έκανε και μεγάλο σπλάς στην πισίνα, είδες που έπεσε, έκανε. Ναι, πήγε στον πανηγυρισμό ο άνθρωπος, καλά έκανε. Να πούμε όμως ότι εγώ δεν περίμενα, ρε παιδιά, ας πούμε η ομάδα όπως ονομάζεται διάσημη, θα ήταν η πιο δεμένη. Δεν το περίμενα, Ελένη. Ναι, πιστεύω, γιατί δεν πεινάνε, βρε Κατερίνα. Δεν πεινάνε, κάτσε να πέσει πίνε και Κατερίνα, θα σωστό. Τους έχουν πάει σωστό ακόμα και χθες η δοκιμασία, χάνανε 6-0. Δηλαδή. Άλλο 0, σου λέει. Τι